Μπακλέση! Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις κάποιο tip για τα σγουρά σου μαλλιά? Μένεις μέσα στο μπάνιο, λούζεσαι, βγαίνεις και έφυγες. Αγαπημένη σκηνή από τα μάμ. Πρέπει να το στείλανε 30 άτομα αυτό. Ξέρω, νομίζω οι σκηνές που έκανα με τη Διακοπαναγιώτου. Με το που έμπαινα μέσα στο πλάνο, ναι. Δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει. Ναι. Δεν έκανα και τίποτα, απλώς υπήρχα. Ένα γύρισμα που να θυμάσαι, σας έχει πιάσει τόσο νευρικό γέλιο που να κοπεί το γύρισμα. Κάναμε μια σκηνή στο τραπέζι, τρώγαμε και δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε ούτε να φάμε, φτύραμε τα φαγητά, βγαίνανε νερά από τις μύτες. Υπάρχει μια σειρά που να έχει παίξει και αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, δεν θα. Το ταμάμ, πείστε τη βόμβα! Με τίποτα δεν το ξανά έκανα, δεν γυρνάω πίσω. Ποιος από τους τρεις πιστεύεις ότι αν καλούσεις σε κάποια περμιέρα σου θα σε κάνανε παντελώς ρεζίλ? Θα πω τον Κώστα. Μπράβο, και εγώ από τον Κώστα. Και μάλλον θα ήταν και αλήθεια. Θα μου πέφτε κάτι, κάτι θα έκανα. Ποιος πιστεύεις θα μπορούσε να βγάλει πέρα έτσι με τον καλύτερο τρόπο το ρόλο της Έλλης? Τι! Δεν υπάρχει. Ποιος πιστεύεις θα ήταν τέλειος για να παίξεις ένα θρίλερ? Εσύ. Τι θα ήσουν αυτή που θα πιστεύαμε ότι είναι δολοφόνος, αλλά είναι πολύ χαζή για να το έχει κάνει. Μας πέταξε ότι έχει κάνει φωνές και για video games. Και ένα από τα video games είναι το LOL, το League of Legends. Εκεί όλοι οι φίλοι μου εκεί έξω που δεν έχουμε ζωή το γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά, δεν φτάνει που έχει κάνει φωνή για το League of Legends. Έχει κάνει τις Miss Fortune. Είμαι η Miss Fortune. Με τα κουμπούρια. Πόσο τρελό που τώρα θα πέσω Miss Fortune και θα ξέρω τι είσαι εσύ. Α, ήρθες με το όπλο σου. Το καλύτερο που λες είναι το δεν μπορείς να με λέξεις επικαλεστή. Και εγώ με άσε με σιγουρό. Με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και τη Φελίσια Τσαλαπάτη. Κάθε πρωί 7 με 10 στο ρυθμό 949.